Το Ιράν φέρεται να προμήθεσε τη Ρωσία με ένα σημαντικό αριθμό βαλιστικών πυράβλων, εμβαθύνοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Αυτή η εξέλιξη, που επιβεβαιώθηκε από 6 πηγές στο Reuters, αναφέρει την προμήθεια από τη Ρωσία τουλάχιστον 400 βαλιστικών πυράβλων από την οικογένεια πυράβλων Fateh 110 του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου πυράβλου Zolfagar, που το Ιράν ισχύριζε ότι μπορεί να προσβάλλει με ακρίβεια στόχους σε αποστάσεις που κυμαίνονται από 300 έως 700 χιλιόμετρα και πιθανότατα αγοράστηκαν ως έκτακτη προμήθεια για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η έναρξη της παράδοσης των πυράβλων στις αρχές Ιανουαρίου ακολουθεί μια σειρά συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Τεχεράνη και τη Μόσχα, με αποκορύφωμα τη συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Ρώσων αξιωματούχων πέρσι, που φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα και την παράδοση των διάσημων πυρομαχικών Shahed 136 Geran 2 σε ρωσική υπηρεσία. Παρά το μέγεθος αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας, τόσο το Ιρανικό Υπουργείο Άμυνας όσο και η Φρουρή της Επανάστασης, η διάσημη δύναμη που επιβλέπει το πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, επέλεξαν να μην δημοσιοποιήσουν το γεγονός. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ομοίως δεν έχει παράσχει ενημέρωση σχετικά με αυτές τις εξελίξεις. Λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των μεταφορών πυράβλων κοινοποιήθηκαν από Ιρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας. Αποκαλύπτουν ότι τουλάχιστον 4 ξεχωριστές αποσταλές έχουν σταλεί στη Ρωσία με προσδοκίες για επιπλέον παραδόσεις. Οι μέθοδοι μεταφοράς για αυτούς τους πυράβλους διέφεραν, καλύπτοντας τόσο τις θαλάσσιες διαδρομές μέσω της Κασπίας θάλασσας όσο και τις αεροπορικές μεταφορές. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Μας επιτρέπεται να εξάγουμε όπλα σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμούμε, φέρεται να δήλωσε σχετικά Ιρανός αξιωματούχος. Σε αντίθεση με τη στάση του Ιράν και της Ρωσίας, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δεν έχει ακόμη παληθεύσει την άφηξη ενός τόσο σημαντικού αριθμού βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στη Ρωσία. Ο εκπρόσωπος πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, Γιούρι Χνάτ, δήλωσε στην εθνική τηλεόραση της Ουκρανίας, είπε ότι δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με αυτή την προμήθεια από τη Ρωσία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.